Πρόσεξε! Η Χούντα! Κουσινίκη! Κατά το! Η Χούντα! Κουσινίκη! Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Σημαίνει ορθοδοξία. Έχουν εκλογές. Ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία! Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία! Είμαστε ενωμένοι και αποφασισμένοι της ΕΓΕ να διαλύσουμε την καταραμένη. Είμαστε ενωμένοι και σημαίνει Ελλάδα σκλαβωμένη. ΣΕΓΕ σημαίνει Ελλάδα σκλαβωμένη. ΣΕΓΕ σημαίνει Ελλάδα σκλαβωμένη. Ο λαός απαιτεί ο Χριστός μας στην Βουλή. Η δεύτερη έκπληξη προετοιμάσαμε για σήμερα. Καλή. Εντάξει, αυτό δεν κρίνεται εσείς αν είναι καλή. Εμείς προσπαθήσαμε να κάνουμε κάτι πρωτότυπο. Βέβαια, τα κανάλια για άλλη μια φορά πάλι πήραν εντολή να μην έρθουν. Ενώ ήταν ειδοποιημένα όλα. Και ήρθανε μόνο 2-3 από ό,τι βλέπω. Ενώ όταν ερθούν όλα. Και ο Ραγένα και το Μέντα και το Σκάι και το Σταρ κλπ. Ήρθα μόνο 2-3. Δεν περάζει και τα 2-3 τα μάνα που ήταν. Λοιπόν, αν δείξτε λιγάκι, για να είστε εκεί πιο πίσω. Επειδή έχουμε δηλώσει επανειλημμένες φορές ότι δεν συμφωνούμε με τη συνθήκη Σέγγεν και γενικότερα με την ΕΟΚ, την ΕΒΡΕΟΚ,
η οποία το μόνο που προσπαθεί να κατορθώσει είναι να υποδηλώσει την Ελλάδα για τους Έλληνες, και εμείς σαν γνήσιοι χριστιανοί ορθόδοξοι και γνήσιοι Έλληνες πατριώτες αντιδρούμε για αυτή την συνθήκη Σέγγεν και για αυτή την καταπίεση, άλλο την πίεση που δεχόμεθα από την ΕΟΚ. Και δίνουμε ένα μήνυμα για άλλη μια φορά ότι δεν θέλουμε, κύριοι, όλα αυτά τα οποία μας λέτε εσείς εισαγωγικά τα καλά της ΕΟΚ. Εμείς μας αρέσει η πατρίδα μας, μας αρέσει η Ελλάδα μας και θέλουμε να ζήσουμε ελεύθεροι και δημοκρατικοί και δημοκρατικά την πατρίδα μας. Λοιπόν, πλέον τα συνθήματά μας είναι έχουμε σημαία την ελληνική και όχι τη ΕΟΚ, την ΕΟΚ, όλοι μας λοιπόν. Έχουμε σημαία την ελληνική και όχι τη ΕΟΚ, την εβραϊκή. Έχουμε σημαία την ελληνική και όχι τη ΕΟΚ, την εβραϊκή. Έχουμε σημαία την ελληνική και όχι τη ΕΟΚ, την εβραϊκή. Έχουμε σημαία την ελληνική και όχι τη ΕΟΚ, την εβραϊκή. Έχουμε σημαία την ελληνική και όχι τη ΕΟΚ, την εβραϊκή. Εδώ βρίσκονται γύρω στους 50 σημαίες της ΕΟΚ που θα πάρει ο καθένας στα χέρια του και εις ένδειξη διαμαρτυρίας και αντιδράσεως για την ΕΟΚ και για τη συμπλήγηση. Μισό λεπτό, καθίστε εκεί. Θα σας δώσω εμείς, καθίστε κάτω. Ανοίξτε λιγάκι, να σας πω εγώ ποιο θα πάρετε. Θα κάνετε ένα κύκλο εδώ και θα δώσω εγώ σε κάποιους σημαίες και θα κάψουμε 50 σημαίες της ΕΟΚ εδώ μπροστά, έξω από το ελληνικό κοινοβούλιο. Λοιπόν, ανοίξτε την κάρτα, κάτω με πίσω. Όποιος έρχεται δεν θα παίρνει. Όποιος έρχεται κοντά δεν θα παίρνει. Τελειώσαμε, δεν έχω μάλλες. Ας τα ευχαριστήσουμε πέρα στο παρόν για πολλές μέρες εδώ και που πρέπει να τους ευχαριστούμε να πούμε και να πούμε χρόνια.
Την Εβραϊκή έχουμε σημαία, την Ελληνική και όχι τη ΣΕΟ. Την Εβραϊκή έχουμε σημαία, την Ελληνική και όχι τη ΣΕΟ. Την Εβραϊκή έχουμε σημαία, την Ελληνική και όχι τη ΣΕΟ. Την Εβραϊκή έχουμε σημαία. Εδώ και τώρα δημοψήφισμα. Εδώ και τώρα δημοψήφισμα. Εδώ και τώρα δημοψήφισμα. Ορθοδοξία. Ελλάδα σημαίνει ορθοδοξία. Έχουμε σημαία. Όλες μαζί. Όλες μαζί.
Ζήτω το έθνος μας! Ζήτω! Κάτω η συνήθεια της Σέγγελ! Κάτω! Κάτω η χούντα του Σιμίτη! Κάτω! Κάτω η ΕΟ! Κάτω! Κάτω η Εβραίο! Κάτω! Κάτω η Μασόνη! Κάτω! 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 Και την αριθμία του εσάς και τους κόπους και τους μόχθους και τα οικογενειακά σας προβλήματα και εργασίες προσωπικές και εσείς δεν είναι το γυναικό αλλά και οι γυναίκες στο Μαδρό κάποιος από τους δυο που πιθανό να είχε κάποιο πρόβλημα και να μην το ένα και τον άλλο να κατέβει. Παρόλο που αυτές τις επεισόδητες και τις δυσκολίες, παρόλες τις πιέσεις και τις κρακλήσεις της αστυνομίας και το φοιτητό, εμείς καταφέραμε και αντέξαμε με την βοήθεια του Θεού Πρόεδρα και της Παναγίας μας, του Αγίου Κοσμάκη και του Άγιου των Αγίων, καταφέραμε και αντέξαμε 10 ολόκληρες ημέρες με πολλές και πολύ δύσκολες συνθήκες. Και δείξαμε και αποδείξαμε ότι αν θέλουμε να κάνουμε κάτι, το κάνουμε. Και έχουμε και την δύναμη, και έχουμε και την δύναμη, και το χάρος, και την πίστη, και την ελπίδα κλπ. Τώρα δεν μπορώ να τα θετικά και τα καλά τα οποία βγήκαν είναι πάρα πολλά. Ούτε καν μπορείτε να φανταστείτε. Ορισμένα από αυτά τα ακούσατε. Άρα δεν σας τα είπαμε για λόγους ευνοήτους. Πολλά είναι τα θετικά που βγήκαν παραλαμβάνω από αυτή την απλή και πρόχειρη. Τι σας είπαν? Και αν θέλετε ασυντόνιστη πρωτοβουλία που σκοπό δεν είχε. Σκοπό δεν είχε να μαζέψουμε τον κόσμο. Διότι όταν είχαμε σκοπό να μαζέψουμε τον κόσμο, θα μπορούσαμε να το οργανώσουμε όπως και άλλες μέρες και να μαζεύουμε και 20 και 30 και 50 και 100.000 κόσμο. Ένα αυτό σκοπό μας, γι' αυτό και βλέπετε ότι σας έλεγα, πολλοί μου λέγατε, μα πάντα δεν έχετε κόσμο και λοιπά, ή κάντε κάτι. Δεν σκοπεύουμε αυτοί οι κόσμο, δεν πρέπει να μαζευτούν χιλιάδες άτομα αυτή τη στιγμή. Είχε άλλο πνεύμα και σκοπό αυτή η μαρτυρία. Σας το είχα πει από την αρχή, ότι και 50 άτομα να είμαστε μόνο, παιδιά, πάτε να πλέξετε βλέπω, το κάνω το πίτι της έτσι. Και είναι το πράγμα που είναι πολεμική σημαία, με το κατά που δευτερούσα στο καπνό, αν και εγώ ήταν καταλάβεις φυσικά. Ζω μετά, δεν θα το πέρω. Αλλά είναι Εβραίο. Αλλά είναι καπνός από σημαία εβραϊκή, που σημαίνει σκέτο δηλητήριο. Λοιπόν, πολλά θετικά βγήκαν από την διαμαρτυρία μας αυτή την ειρηνική, ησυχία τελειώναμε. Σε δύο λεπτά έχουμε τελειώσει. Πρέπει να ρίξω το νερό για να σε δω. Θα είπαμε και θα ξαναείπαμε, θα σας κουράσω. Θα μάθετε την επόμενη στη συνέχεια. Λοιπόν, να ευχαριστήσω, να πω θερμά ή πολύ θερμά, είναι λίγο, εν βάρος πληγής πάλι είναι λίγο, με πολλή συγκίνηση και αγάπη το λέω πάλι θα είναι λίγο, να ευχαριστήσω θερμότατα όλους εσάς και όλους εκείνους που όπως είπα αψήφισαν όλα αυτά τα προβλήματα, τις δυσκολίες και τους όλους και έδιναν το παρόν άλλοι μέρα παραμέρα, άλλοι κάθε δύο μέρες και άλλοι κάθε μέρα και άλλοι 24 ώρες το 24ωρο. Ιδιαίτερα αξίζει πολλά συγχαρητήρια, πάρα πολλά συγχαρητήρια και έμεινα έκθαμος και έκπληκτος και συγκινημένος θα έλεγα από ένα κοριτσάκι που το γνώρισα, δεν θα έλεγα,
Άλλο το γνώρισα πριν λίγο διάστημα στην εργατεία του συλλόγου μας, που είχε έρθει για πρώτη φορά, πριν δύο μήνες περίπου. Και μπορώ να πω ότι ήταν νέα νύχτα εδώ. Και ήταν άψογη σε όλα της. Άψογη. Δεν έδωσε το παραμικρό δικαίωμα. Σε όλα. Και στη συμπεριφορά της, και στον τρόπο της, και στο χαρακτήρα της, και στις κινήσεις της, και στα όταν πήρε σε φυλάδια, και τα πάντα όλα. Και αυτή είναι η Γιάννα. Πού είναι η Γιάννα? Είναι εδώ η Γιάννα. Ένα σωρό κόσμο, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Αξίζει πολλά σφαίρ, κυρία. Και άλλοι βέβαια, όπως είπαμε, και πολλά άλλα από τα μπορούσα να μαθαίνω, αλλά γιατί για το θέμα δεν σας καθυστερώ και αν μου κουράζετε άλλο, θα μετά κάποια άλλη στιγμή. Όλους λοιπόν, ένα έκαστο από εσάς, το καθένα ξεχωριστά, πάθε το έτσι για να μην αναφέρω πράγματα. Και άμα αναφέρω 5-10, θα πούμε πάλι λίγο έπιση το δικό μου και το δικό μου και θα τελειώσω ένα άλλο βράδυ, θα πάω όσο έπιζα με τη σειρά. Λοιπόν, όλοι οι προηγούμενοι σας παρισταθήκατε, ο καθένας με το δικό του τρόπο, ο καθένας όσο μπορούσε. Και γι' αυτό το μισθό δεν πρέπει να το πάρετε και να το πάρουμε όλοι μας από το μισθοπολέτη κύριο και κύριό μας και θεό μας, αλλά και από εμάς έχετε θερμές ευχαριστίες και θερμά συγχαρητήρια για αυτή την παρουσίαση της επανάστασής σας. Ο Θεός και η Παναγία να σας ευλογεί όλους σας, να σας χαριτώνει, να ευλογεί τις οικογένειές σας, να σας φωτίζει και να σας οδηγεί και να μας οδηγεί όλους μας στον δρόμο τον αληθινό, στον δρόμο του Χριστού, στον δρόμο της Ορθοδοξίας μας και στον δρόμο της πατρίδος μας. Άξιος! 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 Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για την αγάπη σας που μου δείξατε και για το σεβασμό σας και για την κατανόηση κλπ. Και ευχαριστώ πάρα πολύ θερμά όλους σας και για τη δική σας συμβολή προς εμένα. Ζητάω συγγνώμη, οφείλω να ζητήσω συγγνώμη αν κάποιες φορές δεν ήταν πολύ, θα έλεγα έτσι, πράει η συμπεριφορά μου, αν κάποιος αυστηρός ή κάποιος σε πάση περιπτώσει περισσότερο από ό,τι έπρεπε αυστηρός, αλλά μην ξεχνάτε, ζητάω συγγνώμη αν κάποιο λίγο σας στεναχώρησα, αλλά μην ξεχνάτε ότι σε κάθε τις περιπτώσεις δεν είμαστε ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε πέντε άτομα. Είμαστε δεκάδες, εκατοντάδες και χιλιάδες κάποιες φορές. Και πρέπει είτε ο πατριαρχάριος, είτε εγώ, είτε και οι δυο μας, είτε οι τρεις-τέσσερις που ήμασταν εκεί πέρα, να προσέχουμε και να ελέγχουμε όλους εσάς, και όχι μόνο σε εσάς, αλλά και τους απέξω από εσάς, τους αστυνομικούς, τους ασφαλίτες, τους. Να προσέχουμε να μην έχουμε ένα πρόβλημα, να προσέχουμε να μην χτυπήσει κανένας, να προσέχουμε να μην εκπρατεί η πορεία, να μην περιφερθεί και πολλά και διάφορα άλλα. Οπότε σε αυτές τις περιπτώσεις και τα πνεύματα είναι λίγο τεταμένα, αλλά και πρέπει εγώ να μιλήσω αυστηρά, γιατί όταν σας μιλήσω ήρεμα και μαλακά, εδώ σας μιλάω αυστηρά και πάλι δεν ακούτε ορισμένες φορές κάποιοι. Σκεφτείτε να σας λέω με ήρεμο τόνο και τρόπο αυτό που θέλω να σας πω. Δεν πρόκειται να ακούσει κανένας. Γι' αυτό λοιπόν ορισμένες φορές μιλάω αυστηρά, δεν είναι ότι το νιώθω από μέσα μου, είναι αυτό που λέει ο Κύριος, οργίζεστε και μην μας παντρεύει. Ενώ μιλάω αυστηρά, από μέσα μου δεν είμαι ούτε θυμωμένος, ούτε και φοβωμένος από το έτσι. Αλλά παρόλα αυτά, ζητάω ταπεινά συγγνώμη από όλους σας, όσους έχω στεναχωρήσει κάποια στιγμή ή έχω λυπήσει ή έκανα κάτι το οποίο δεν έπρεπε να το κάνω. Και εύχομαι όλοι μαζί πάλι, ενωμένοι, αγαπημένοι και αδερφωμένοι, κάτω από τον Κύριό μας, την Παναγία μας, τον Αγίο μας, την Ελλάδα μας, τη σημαία μας, να ξαναβρεθούμε σύντομα, όταν το καλέσει ο καιρός και η κατάσταση, που δεν αποκλείεται να είναι και πολύ σύντομα, αύριο, μεθαύριο, μετά από 5 μέρες, ανάλογα. Θα είμαστε σε επιφυλακή, όσοι, από όσους σας δεν έχω τηλέφωνα, πάρτε σε ένα τηλέφωνο στα γραφεία του συλλόγου μας, στο Γιουκοσμά, αφήστε το όνομά σας και το τηλέφωνο σας, πείτε πατεράξει νοτάδε και θέλω να με ενημερώνετε για τέτοιες κινητοποιήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Και λοιπόν το θέλετε. Εγώ κάποια στιγμή θα πάρω το μήνυμά σας και θα σας απαντήσω και θα σας έχω υπόψη. Λοιπόν, για άλλη μια φορά, ένα μεγάλο και θερμό ευχαριστώ σε όλους εσάς. Παλαμάκι για όλους εσάς. Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ.
μην ξεχάσετε. Και φεύγουμε ειρηνικά και φιλήσικα όπως ήρθαμε, όπως περαμένουμε 10 μέρες, για το σπίτι μας. Μην ξεχάσετε τους Αυγούστου στην Κόρυφο. Πατε Μάξιμε, είστε ο καινούριο εσείς. Τι! Πάω για διακοπές στη Λίμνο. Θα το διαδώσω ότι πάω για διακοπές. Θα πάρω, θα το πλάβω, θα πάω, από εκεί θα πάω στην Κρήτη. Θα συναντήσω με εκείνο παραμασκάρι που θέλω. Λοιπόν, υπάρχει κάποιο σχέδιο, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, την επόμενη εβδομάδα όμως, μέχρι την Παρασκευή, θα είμαι πρώτα Θεός κοντά σας. Μετά θα αποσιάσω και θα ξαναεμφανιστούμε με τα νεότερα. Εντάξει.